Λοιπόν, πάμε στην Μαρία Ζαφειρίου να δούμε στη Θεσσαλονίκη τι γίνεται. Αν θα έχουμε κάτι εκεί, αν έχει καταγράψει κάτι η Μαρία. Έλα Μαρία μου, καλημέρα. Καλή σας ημέρα από την Θεσσαλονίκη και από την περιοχή της Μενεμένης. Είμαστε σε μια πεζογέφυρα την οποία, όπως θα δείτε, δεν επιλέγουν να χρησιμοποιήσουν οι μαθητές. Ανταυτού περνάνε κάθετα τις σιδηροδρομικές γραμμές. Γίναμε αυτόπτες μάρτυρες παιδιών που περνάνε τις γραμμές κάθετα, δηλαδή δεν ανεβαίνουν τα σκαλοπάτια, δεν διανύουν τη γέφυρα, περνάνε κάθετα τις γραμμές, θα σας δείξει τώρα ο Κώστας ο Δημητρίου, και έχουν κάνει και διάφορες πατέντες, δηλαδή έχουν βάλει κάτι ξύλα στην περίφραξη, τα κάγκελα, τα σιδερένια, για να τα ανεβαίνουν, να περνάνε μέσα στις γραμμές, να τις διασχίζουν και αμέσως μετά να περνάνε στην άλλη πλευρά του δρόμου για να πάνε στο σχολείο τους. Αυτό είναι καθημερινό φαινόμενο, το οποίο ειδικά αυτές τις μέρες έχει αυξηθεί. Δηλαδή είδα πάρα πολλά παιδιά, δεκάδες παιδιά να κάνουν αυτό το πράγμα, να παίζουν τη ζωή τους ουσιαστικά κοροναγράμματα. Κοίταξε να δεις Μαρία μου, τα πιτσιρίκια κάνουν χαβαλέ, κάνουν αυτό, θέλουν αυτό, το ένα ακολουθεί το άλλο κτλ. Εκεί πρέπει να επέμβει η υπηρεσία, να βάλει ένα ψηλό σειρματόπλαγμα και να το σταματήσει αυτό, γιατί θα σκοτωθεί κανένα. Τώρα μην περνά τα παιδάκια από εκεί μέσα. Έλα, λοιπόν, είναι πολύ συνηθισμένο. Παλιότερα ο Γενιδούνια τα ξέρει αυτά. Είναι να κατασκευάσουν μια γέφυρα, εφόσον είναι το σχολείο, από ό,τι καταλαβαίνω, το σχολείο ακριβώς. Ναι, παιδί μου, ας βρουν έναν τρόπο, ας πούμε. Αφού έχει πεζογέφυρα, για να κόβουν δρόμο. Είναι πάνω στη γέφυρα. Δεν τη χρησιμοποιούν τα παιδιά. Είναι πάνω στη γέφυρα. Μαρία, αυτό είναι ζωντανό τώρα. Εδώ πάνε. Αυτό, παιδιά, θέλει ένα σηματόπλευμα να του το κόψει τον δρόμο, υποχρεωτικά. Κύριε Γενιδούνια, εσύ τώρα ξέρεις και από τους παλιούς σιδηροδρομικούς ότι το παιχνίδι παίζω με τις γραμμές του τρένου ή παίζω με τα βαγόνια την ώρα που ξεκινάνε και που αυτό και που σκαρφαλώνω λίγο και πετάω. Ήταν ένα συνηθισμένο πράγμα παλιότερα. Έτσι δεν είναι. Υπάρχουν πρόβλημα μεγάλα, κύριε. Υπήρχαν. Εντάξει, συνέχεια. Και εκεί η περιοχή είναι όντως όπως το δείχνετε. Υπάρχει αυτό το πρόβλημα.